Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα βίντεο ανακαίνιση κουζίνας με low budget. Ένα βίντεο που περιμένετε όλοι, δεν ξέρω αν το περιμένετε, εγώ πάντως ανυπομονούσα να το ανεβάσω. Παιδεύτηκα πολύ, είναι ένα βίντεο με low budget πώς ανακαινίζω την κουζίνα και φαντάζομαι ότι αν δεν έκανα και ορισμένα λάθη θα είναι ακόμα πιο low budget. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Αυτά γίνονται συνήθως. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κάντε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ. Και να πατάτε και το κουδουνάκι. Να ξέρετε ότι έκανα low budget την αλλαγή, γιατί αυτό το σπίτι είναι νοικιασμένο, όπως σας είπα, δεν είναι δικό μου. Και έκανα πράγματα που θα μπορούν να φύγουν άνετα μετά, να μην χαλάσω την αισθητική του σπιτιού, όπως είναι τέλος πάντων. Και να μην χαλάσω και όλα αυτά που μου παρέχουν οι ιδιοκτήτες και να μην κάνω μεγάλες αλλαγές που μπορεί να μην τους αρέσουν ή μπορεί να μην τις θέλουν. Γι' αυτό το λόγο, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν, πρώτο βήμα που θα πάω να αλλάξω τα πλακάκια, θέλω να τα βάψω, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το χρώος χρώμα και ξεκινάω μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία. Αφού στεγανοποιώ τις πρίζες με χαρτοτενία για να μπορέσει να γίνει πιο σωστά η δουλειά του βαψίματος, καθαρίζω πρώτα από τη σκόνη τους τοίχους, όπως θα δείτε. Το σκουπίζω κανονικά με μια πετσετούλα. Και μετά, για να είμαι σίγουρη ότι είναι απόλυτα καθαρή, συνεχίζω με το πάιν. Ξεκινάω λοιπόν την πιο δύσκολη διαδικασία όλου του εγχειρήματος, αυτή είναι να βάψω τους τοίχους με αυτό το αστάρι πολύ πρόσφυσης νερού λέγεται, που είναι το αστάρι αυτό για να φύγει η αλάδα και να μπορέσει να βαφτεί κατόπιν ο τοίχος κανονικά. Είναι αυτό το Decrypt 360 της Vitex. Ένα ρολάκι πολύ σφιχτό, αυτό μου σύστησε για να πάρω. Και το σκαφάκι που θα χρειαστώ για να βάλω μέσα την πογιά. Το αστάρωμα είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά η δυσκολία της είναι ότι πρέπει να περαστεί πάρα πολύ καλά για να φύγει αυτή η γυαλάδα και ότι πρέπει τουλάχιστον να μείνει 24 ώρες, όχι μόλις στεγνώσει, το λιγότερο 8 και το περισσότερο, το καλύτερο μάλλον είναι να περιμένεις μια ολόκληρη μέρα για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Πέρασα κανονικά όλους τους τοίχους και περίμενα για μία μέρα, αυτό έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο, γιατί ουσιαστικά τελείωσα το επόμενο, γιατί δουλεύω και δεν προλάβαινα να κάνω όλα αυτά τόσο γρήγορα. Και αφού πέρασα τα στάρωμα και την επόμενη μέρα είναι κάπως έτσι, σε αυτό το χρωματισμό, ξεκίνησα να βάφω το τοίχο, γι' αυτό σας είπα ότι έχω κάνει και αρκετά λάθη. Ξεκίνησα να βάφω το τοίχο στην αρχή άσπρο και δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί έμοιαζε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, αρκετά χάλια, και τελικά πήγα και πήρα άλλο χρώμα και το έβαψα τελικά γκρι που μοιάζει σαν τζιμετοκονία και μου αρέσει ακόμα περισσότερο, πιο πολύ. Βλέπετε και το βάψιμο του ψυγείου, γιατί αυτό το έκανα την ώρα που περίμενα το αστάρωμα και όλα αυτά τα πράγματα και σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε. Και το αστάρι στήχησε στα 12 ευρώ και το κιλό το πλαστικό που πήρα σε γκρι χρώμα στα 8, 20 ευρώ σύνολο. Αυτό είναι το χρώμα μετά το πρώτο χέρι. Και όπως βλέπετε το έτσι ήταν πριν, γιατί δεν είναι βαμμένο το καλοριφέρ και πώς έχει γίνει τώρα. Και θα δείτε το αποτέλεσμα για το δεύτερο χέρι. Είναι πολύ ωραίο μάλλον. Δεύτερο πράγμα που έχει σειρά είναι η αλλαγή που θα κάνω πάνω από το μπάκο της κουζίνας.
Ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία της αλλαγής ανακαίνησης του renovation, που είναι αυτά τα πάνελ που είδα, μάλλον αυτά τα 3D αυτοκόλλητα που είναι σαν πέτρα, που τα πήρα από το Τζάμπο. Αυτά στοιχίζουν 4 ευρώ το καθένα και είναι, όπως είπα, 3D διπλά. Και δυστυχώς δεν προλάβα, δεν μπόρεσα να το ποτέ να τραβήξω τοποθέτηση, γιατί είχε μπει η μπαταρία τέλος πάντων και βιαζόμουν να γίνει. Αλλά είναι πανεύκολη. Κόβεται είτε με κοπίδι είτε με ψαλίδι. Και βλέπετε ότι και οι μπρίζες πήγαν πάρα πολύ ωραία μέσα. Έχει πολύ καλή κάλυψη και έχει και πάρα πολύ καλή κόλλα για να μπουν και δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο συμπλήρωμα. Το κάθε πάνελ στοιχίζει 4 ευρώ και εγώ χρειάστηκα 6 για όλη αυτή την κάλυψη που έκανα. Τρίτο βήμα και πιο ουσιαστικό είναι η αλλαγή του πατώματος. Μετά από αρκετό ψάξιμο, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, με πατώματα, με πώς, τι, με βινιλικά και όλα αυτά τα πράγματα, κατέληξα να πάω σε αυτή τη λύση, το πλακάκι PVC. Αυτό είναι και το πιο ακριβό σε όλη την διαδικασία της ανακαίνησης, της αλλαγής μάλλον της κουζίνας. Δείτε πως είναι το πάτωμα πριν με μάρμαρο, βοηθάει την ελίο, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μάρμαρο. Και το PVC κάνει τα 10,90 το μέτρο, το τετραγωνικό μέτρο, κολλιέται και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, δείτε σε αληθινό χρόνο πως το κάνω, αληθινός είναι ο χρόνος που γίνεται, μπαίνει πάρα πολύ ωραία. Προτίμησα αυτό που μοιάζει με πέτρα, γιατί ταιριάζει και με τα πάνελ αυτά που έβαλα στον πάγκο, αλλά και με το χρώμα του τοίχου που μοιάζει με το κονία, έτσι όπως το έχω κάνει ματ. Και αυτά μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Χρειάστηκα 4 πακέτα, που ουσιαστικά το κάθε πακέτο καλύπτει 2,60 κάτι, 2,30 μου φαίνεται τετραγωνικά μέτρα και κάνει γύρω στα 24,80, δηλαδή λιγότερο από 100, γύρω στα 98 ευρώ έδωσα για το πάτωμα που κόβεται και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ειλικρινά σας μιλάω, μπήκε σε 3,5 ώρες και με διαλύματα και με τα μερεμέτια που πρέπει να μπουν, γιατί μπήκε κάτω από την κουζίνα, κάτω από το πλυντήριο πιάτων, κάτω από το ψυγείο, μπήκε πατούμ. Αλλά θεωρώ ότι δίνει άλλη αίσθηση στην κουζίνα και αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Η τοποθέτηση αυτού του βινιλικού πατώματος, αυτών των BVC, όχι βινιλικό, συγγνώμη, των BVC πλακιδίων να πω, γίνεται με δύο τρόπους, είτε με μαγνητική κόλλα είτε με την κόλλα που έχει. Η μαγνητική κόλλα δημιουργείται, από ό,τι έμαθα, πρέπει να μείνει τουλάχιστον 24 ώρες απάτητη και μετά μπαίνει πάρα πολύ εύκολα και κολλάει. Αλλά είναι ένα είδος ασταριού που δεν βγαίνει εύκολα. Εγώ προτιμήσα να μπω με τη δική του κόλλα, χωρίς να χρειαστεί να χαλάσω το πάτωμα, γιατί το ξεκολλάς και φεύγεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως σας είπα, σέβομαι πάρα πολύ ότι είμαι σε νοικιασμένο σπίτι και προσπαθώ να κάνω αυτές τις αλλαγές που βοηθάνε πάρα πολύ και στην δική μου οπτική, αλλά δεν χαλάω και κάτι από το όλο υπάρχον διαμέρισμα. Και παρόλα αυτά, με την δική του κόλλα που είναι πάρα πολύ καλή, δεν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, κολλήσαν υπέροχα. Τα κοψίματα και τα μερεμέτια γίνονται με ένα κοπίδι. Και να ξέρετε, ψάξτε το, έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια σε παρκέ, ό,τι θέλεις. Εγώ προτίμησα την πέτρα γιατί ταιριάζει με αυτό που θέλω να κάνω. Με ένα απλό κοπίδι κόβονται. Αλήθεια. Τέταρτο βήμα είναι η αλλαγή στα ντουλάπια της κουζίνας. Δυστυχώς τα ντουλάπια της κουζίνας είναι πάρα πολύ παλιά και για να γίνουν όπως μπορούν πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να τριφτούν πάρα πολλές ώρες και να γίνουν όλα αυτά και να βαφτούν από επαγγελματία. Τέλος πάντων, προτίμησα να τα κάνω, να τα ντύσω σαν να ντύνω βιβλία με ένα πάρα πολύ ωραίο πλαστικό τύπου σαν λάκα μοιάζει, που πήγα στην Ευρυπίδου και το πήρα και αυτό το πήρα τα 15 μέτρα που με φτάσανε για τα γύρω οι περίπου 20 ντουλάπια κουζίνας που έχω. Έχω και με τροφοθήκη είναι αρκετά τα ντουλάπια, 55 ευρώ.
Στην Ευρυπίδου υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τέτοιου είδους που έχουν πλαστικά και όλα αυτά τα πράγματα. Βρήκα αυτό το υπέροχο άσπρο που μου άρεσε εμένα, που μοιάζει σαλάκα, και έντυσα τα ντουλάπια, που τα ντουλάπια, αν ήταν δικό μου το σπίτι, ήθελαν γάλσιμο και πέταμα. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για να μην φαίνεται τόσο άσχημα, γιατί σας λέω, το βάψιμο δεν ξέρω πόσο θα στήχιζε και δεν ξέρω αν θα πετύχαινε και όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, τα ντύνω σαν να είναι βιβλία, και με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου που διώχνουν τις φουσκάλες που το είχα αγοράσει από το πράκτη, και είναι αυτό που μοιάζει σαν πιστωτική κάρτα που έχει ένα μαλακό και ένα σκληρό, γίνονται όσο καλύτερα μπορώ για να φύγουν και να είναι ωραία. Σας προτείνω λύσεις. Εγώ προτίμησα το άσπρο, υπάρχουν σε πάρα πολλά χρώματα. Να ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία ήταν η πιο κουραστική και η πιο χρονοβόρα. Ούτε το βάψιμο δεν πήρε τόση ώρα, γιατί έπρεπε να βγουν ο καθένα ντουλάπι ξεχωριστά, δεν έχουν τα ίδια μέτρα, η μετεσέδεση ήταν πάρα πολύ καλή. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζω, έγινε και αυτό. Εγώ το ήθελα, εγώ το έκανα. Όντως είναι πάρα πολύ μαλακό, περνάει και το σουγκάρι από πάνω. Φυσικά διακρίνονται κάποιες έτσι τραχές επιφάνειες. Χωράμε στο πέμπτο βήμα. Είχα ντύσει ούτως ή άλλως, αυτός ο πάγκος είναι μαρμάρινος και πάρα πολύ κακοποιημένος. Τον είχα ντύσει με ένα άλλο διαφορετικό πλαστικό και τώρα προσπάθησα, εδώ είναι πάλι άλλο ένα λάθος, προσπάθησα να το πάρω, να το κάνω με πλαστικό από πάνω σε ύφος μάρμαρου, που έμπαινε πάρα πολύ ωραία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έδαινε καθόλου. Η διαδικασία, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ εύκολη για να ντύσετε τον πάγκο σας, αν θέλετε, και ειδικά αυτή η υφή του μαρμάρου είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό το πλαστικό το έχω πάρει από το Leroy Merlin, που στοιχίζει γύρω στα 7 ευρώ, αλλά δεν πήγαινε καθόλου και αναγκάστηκα να πάω να πάρω κάτι άλλο, και το άλλαξα και το έκανα σε μαύρο, για να δένουμε όλα τα υπόλοιπα με την ίδια διαδικασία. 7 ευρώ τα 2 μέτρα. Και άλλη μια τσαχπινιά που έκανα, άλλαξα ορισμένα πόμολα μόνο στα σιρτάρια και τα έχω αγοράσει από το Leroy Merlin. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ήταν πριν. Μεμονωμένες κάποιες εικόνες, το πάτωμα, και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία της κούρασης, το μετά, η ευχαρίστηση. Το πάτωμα με έχει τρελάνει, μοιάζει λες και είναι πλακάκι, είναι ωραίο στο πάτημα, πολύ, πολύ καλό στο καθάρισμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο τοίχος εξαιρετικός, τα ντουλάπια όσο καλύτερα μπορούσαν να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα, δεν το έλεγα γρήγορα. Η πέτρα στον τοίχο πίσω από τον πάγκο πάρα πολύ ωραίος, ο πάγκος, παρόλο που παιδεύτηκα για να βρω το χρώμα, εξαιρετικός. Πιστεύω ότι όλα αυτά σε νοικιασμένο σπίτι και με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί να γίνουν από όλους μας, αν θέλουμε να αλλάξουμε για μας, για τους άλλους, για σας, κάτι διαφορετικό στο σπίτι μας. Καμία σχέση πως ήταν το πως έχει γίνει τώρα και με πολύ χαμηλό κόστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε για άλλη μια φορά και για το βίντεο μου. Εύχομαι να σας άρεσε. Επιβραβεύστε το με ένα like και με ένα σχόλιο. Θα με βοηθήσει πολύ στον αλγόριθμο του YouTube. Να είμαστε καλά. Φιλιά πολλά.